Balkan Motor Cross Race 2022 με την πίστα των Κρινίδων να έχει πάρει φωτιά σε ένα υπερθέαμα για τους λάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από χθες ξεκίνησε ο πέμπτος αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και ο 8ος του Βαλκανικού. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, γίνεται ένας πάρα πολύ καλός αγώνας, οι αθλητές είναι ευχαριστημένοι. Η προσπάθειά μας ήταν να δημιουργήσουμε μία πίστα η οποία θα παρέχει ασφάλεια στους αθλητές, θα είναι ανταγωνιστική και θα ανταποκρίνεται στα θέλω του κάθε αθλητή. Έχουμε συμμετοχές περίπου 105 από την Ελλάδα και γύρω στις 70 από το εξωτερικό, από Κύπρο, από Τουρκία, από Βουλγαρία, από Ρουμανία, από Μολδαβία, και θεωρώ ότι το σημείο αναφοράς, έτσι όπως το φανταζόμασταν για την περιοχή, υλοποιείται και σίγουρα στο μέλλον θα δούμε πολύ καλύτερα πράγματα, γιατί έχουμε ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και με τις κριτικές που δεχόμαστε κυρίως, και πιστεύουμε ότι ανταπεξήλθαμε στο λόγο μας, ότι θα καταφέρουμε αυτό το χώρο να τον αναδείξουμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια. Gracias.
Τρέχουμε εδώ στον αγώνα Πανελληνίου και Βαλκανικό Πρωτάθλημα Motocross. Αγωνίζουμε στην κατηγορία της MX1. Είναι ένας πολύ δυνατός αγώνας με πολλές συμμετοχές. Η πίστα πολύ ωραία και αρκετά δύσκολη, θα έλεγα, απαιτητική. Έχουμε διοργανώσει με την Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας να έρθουμε να κάνουμε το βαλκανικό αγώνα 5 αθλητές συνολικά, 2 αθλητές, 4 αθλητές, 2 αθλητές στην MX1 και 2 αθλητές στην MX2. Πολύ ωραία διοργάνωση, πολλοί κόσμος. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιο πολύ κόσμο, τέτοιες διοργανώσεις και ξέρω εγώ. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή Ομοσπονδία που με επέλεξε ακόμα μία φορά να συμμετάσχω σε βαλκανικό αγώνα. Αγώνας motocross Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων. Νιώθω ωραία από αυτό που κάνω. Είναι το χόμπι μου. Δεν είμαι κάποιος. Έχω τρόπους, μιλάω ευγενικά, δίνω το χέρι σε όλους τους αντιπάλους και όσο μπορώ προσπαθώ όταν είμαι σε μια θέση μέσα στον αγώνα να την κρατήσω και να οδηγήσω σωστά για να έχω έναν ωραίο και ήρεμο αγώνα. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που τρέχω και έρχομαι εδώ πέρα για εμπειρία, για να μάθω και στους άλλους τους αγώνες. Είναι τρίτο πανελλήνιο πρωτάθλημα που τρέχω και αισθάνομαι πολύ ωραία, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Γιάννης θα πέρασε.
Thank you.
Yeah.